Με αφορμή τους τίτλους των τραγουδιών σας. Ναι. Θα σας πάω στον πρώτο τίτλο, «Χωρίς αποσκευές». Έχετε βρεθεί ποτέ στη ζωή σας χωρίς αποσκευές, με την έννοια χωρίς κάποιο στήριγμα στη ζωή σας? Στήριγμα δεν εννοώ. Εγώ στήριγμα θεωρώ τον εαυτό μου στον εαυτό μου. Τις απόψεις μου και την τοποθέτησή μου. Δηλαδή στήριγμα, συναισθηματικό στήριγμα είχα πάντα. Οικονομικό. Οικονομικό όχι. Γιατί να έχεις οικονομικό στήριγμα, δεν κατάλαβα. Από πού δηλαδή? Εμείς από φτωχή οικογένεια μεγαλώσαμε σε ένα χωριό που δεν υπήρχε. Τα χρήματα δεν τα διαχειριστήκαμε, δεν είχαμε χρήματα ποτέ. Μου ήρθε έτσι κάτι πιο απλό τώρα. Έχετε σηκωθεί ποτέ να φύγετε χωρίς αποσκευές, χωρίς τίποτα? Φυσικά. Μα από το τραγούδι που θα σας πω στο τέλος αυτό είναι. Εγώ ταξιδεύω χωρίς αποσκευές. Μόνο αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για σας. Και μάλιστα λέω ακριβώς κάνοντας το τραγούδι ότι τα πουλιά πετούν γιατί δεν κρατάνε βαλίζες. Θα σας πάω στον επόμενο τίτλο. «Η αγάπη μόνο μπορεί». Πιστεύετε ότι η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμη να αλλάξει ένας άνθρωπος, ακόμα και στις μέρες μας, σε οποιαδήποτε ηλικία και είναι? Η αγάπη είναι η δύναμη που ανακάλυψε ο Θεός και αφού την ανακάλυψε είπε θα φτιάξω τον άνθρωπο. Δεν πέτυχε όμως ως προς τον άνθρωπο. Γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη, και εδώ σας πω ένα μικρό παραμύθι. Ένας Γιώργος που αγαπούσε πολύ τις ελιές του, και μια ελιά, τη μικρή, αγαπούσε περισσότερο, που του θύμιζε την πρώτη του αγάπη κοντή και στρουμπουλή. Μάλιστα. Του άρεσε να κάθεται από κάτω σε μια παλιά πολυθρόνα και να ονειρεύεται. Η ελιά από την ιδιαίτερη αγάπη του Γιώργου γέμισε άνθη, γέμισε ελιές, ομόρφησε. Έρχεται όμως ο Νοέμβρης, ο Γιώργος απλώνει τα πανιά από κάτω, παίρνει μια βέργα, ανεβαίνει πάνω, πάνε τα φύλλα, πάει η ελιές, πάει η ομορφιά και η ελιά άρχισε να κλαίει. Και μέσα στα αναφιλητά της να ρωτάει, μα πώς εννοεί ο άνθρωπος την αγάπη? Με αγαπούσε και με χάλασε. Και τότε μια Μαργαρίτα της λέει από κάτω, τον άνθρωπο μην τον παρεξηγείς. Ίσως είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη. Και κοίταξε μένα που μια ζωή με μαδάει για να μάθει. Θα σας πάμε. Δεν υπάρχουν λόγια. Στο τραγούδι «Ερωτόκριτος». Αν ήσασταν εσείς στη θέση του ερωτόκριτου, τι θα κάνατε για τη δική σας αρετούσα? Αυτός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ναι. Θεωρώ ότι την αδίκησε λίγο, όχι λίγο, πολύ, όταν ενώ εκείνη είναι στη φυλακή 5 χρόνια και τον περιμένει, ενώ είναι Βασιλοπούλη και ο πατέρας την έχει μέσα στις ζάσπες, την έχει εκεί καταδικάσει, αυτός γυρνάει γιατί να πάει να την πάρει στην αγκαλιά του αμέσως, δίνεται μαύρος και πάει να τη διεκδικήσει σαν ένας άλλος γαμπρός. Και τη βασανίζει λέγοντάς της ότι θέλει να πω. Και ενώ τη βλέπει στην αγάπη που είναι, ακόμα θέλει να τη βασανίσει για να ακούσει άλλη μια φορά ότι τον περιμένει. Εκεί νομίζω ότι ήταν πολύ άδικος. Εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Ακόμα ένα τίτλο. «Το δάκρυ της χαράς». Ποια στιγμή στη ζωή σας σας έχει κάνει να δακρύσετε? Από χαρά βέβαια, δηλαδή που σας έχει μείνει αυτό. Το δάκρυ της χαράς, ο πατέρας μου ήταν πολύ συγκινητικός άνθρωπος. Όταν έφυγα πρώτη φορά από την Κρήτη για να πάω στην Αθήνα να κάνω σπουδές, και σας λέω όλοι, στο χωριό φτωχή κτλ., μου είπε, πήγαινε για όριστο καλό, ό,τι μπορούμε εμείς και ό,τι μπορείς και εσύ. Θα σας πάω και σε έναν ακόμα. Για ό,τι έχω κάνει, τι είναι αυτό που έχετε κάνει και σας έχει στιγματίσει στη μέχρι τώρα απορία σας? Εννοείται αρνητικό ή θετικό? Θετικό. Αλλά και ένα αρνητικό, αν θέλετε, μας λέτε. Μπορώ να σας πω ότι θα μπορούσα από τα 25 μου, τα 24 να είμαι υπάλληλος τραπέζης. Μου το ζήτησε τότε ο αγαπημένος μου καθηγητής Πεπελάσης, που ήταν διοικητής της Ιδιωτικής Τράπεζας. Και εγώ αρνήθηκα έχοντας μια άποψη ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη διαχειριστείς έτσι ώστε να δώσεις 8 ώρες από τις καλύτερες ώρες σου σε ένα εργοδότη και μετά να πηγαίνεις. Είπα λοιπόν ότι αφού τα 80 χρόνια είναι 720.000 ώρες, τις θέλω όλες για μένα. Και μπορούμε να ζήσουμε ένα μπουκάλι γάλα και ένα ψωμί. Και πορεύτηκα λοιπόν προς τη μεριά της τέχνης. Και αυτό δεν το μετανιώσατε ποτέ.